Επίσης, εγώ ήταν μια Παρασκευή που δεν θα σας δω, αλλά δεν τα καταφέραμε. Έτσι. Ανησύχησα λίγο στην αρχή όταν άκουσα πολεμικό μουσείο. Λέω πότε είναι το παιχνίδι των διαπραγματεύσεων. Το έργο σας, το δείξατε στην παρουσίαση, είναι 100% αληθινό. Χρειάζεται όμως περαιτέρω υποστήριξη. Έτσι, θεωρώ ότι η Επιτροπή παλεύει, μάχεται, παίρνει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που ξαναλογούν πάνω τους. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε συχνά έτσι, κόντρες, να το πω, ενώ επί της ουσίας δεν έχουμε να χωρίσουμε πολλά πράγματα. Να μην αισθάνεται άσχημα ο κ. Βουδίκης, ακόμα η Επιτροπή είναι αυτή η οποία κερνάει τους καφέδες. Έτσι, απλά τώρα καμιά φορά κερνάει και κονιάκ. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Τώρα από εκεί πέρα, τι εννοώ όταν λέω ενίσχυση. Πρώτα απ' όλα δεν έχει μηχανογραφική υποστήριξη η Επιτροπή. Θεωρώ λοιπόν ότι το να καθόμαστε να ψάχνουμε δεδομένα, ένα. Και το δεύτερο κομμάτι, να μπορούμε να εφαρμόσουμε σύγχρονα μοντέλα διαπραγμάτευσης, όπως τα Manager Agreements, να πούμε ότι θέλαμε να βάλουμε ένα φίλτρο στα νοσοκομεία, σε μια ένδειξη, σε ένα προϊόν. Γίνεται? Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει μηχανογραφική υποστήριξη. Άρα λοιπόν περιορίζει το ρόλο της Επιτροπής. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι το νομοθετικό. Στο νομοθετικό κομμάτι λοιπόν η Επιτροπή πρώτα απ' όλα είναι εγκλωβισμένη στο να αναγνωρίζει μόνο το κόστος της φαρμακοθεραπείας. Από ό,τι θυμάμαι δεν είναι δική σας επιλογή, κάνω λάθος κύριε Κουζότου. Είναι νομοθετημένο ότι πρέπει να σου πει. Την επίπτωση στη φαρμακευτική δαπάνη μόνο και όχι στη δαπάνη υγεία. Στη φαρμακευτική δαπάνη. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε κόστο από τι οικονόμησει νοσηλιών που αναφέρθηκε και νωρίτερα, δεν μπορεί να αναγνωριστεί ω όφελο. Ένα τρίτο κομμάτι που δεν υπάρχει είναι δεν υπάρχουν κανόνε στη διαπραγμάτευση. Τι εννοώ, αν πάρουμε τι δύο μητέρε τη αξιολόγηση, την Αγγλία και τη Γαλλία, βλέπουμε λοιπόν ότι στην Αγγλία υπάρχει ένα σύστημα το οποίο. Υπάρχουν κάποια thresholds, τα οποία σου λέει ότι αναγνωρίζω μέχρι 20.000 ευρώ για παράδειγμα, 20.000 λίρες ανακούλη για αυτές τις κατηγορίες. Οπότε από εκεί κάτω δεν χρειάζεται να δώσουμε έκπτωση, από εκεί και πάνω πρέπει να δοθεί κάποια έκπτωση. Υπάρχει ένα πλαίσιο συζήτησης. Στη Γαλλία υπάρχει καινοτομία κατά ASMR, όπου ανάλογα με το επίπεδο από 1 έως 5 που θα καταλαχθεί το φάρμακο, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα, ένα συγκεκριμένο εύρος προς το οποίο θα γίνει τη διαπραγμάτευση. Εδώ πέρα νομοθετικά δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή σημαίνει ότι μόνο cost savings. Το cost savings δεν έχει καμία σχέση με την αποδοτικότητα που μπορεί να έχουν τα σκευάσματα. Μπορεί να είναι αποδοτικά, αλλά δεν μπορούν όλα τα φάρμακα να κάνουν εξοικονόμηση δαπανών. Και το τρίτο κομμάτι αναφέρθηκε από όλους. Έτσι, όταν ξεκινάς, μπαίνουμε μέσα και μας λέτε καλημέρα σας 63%, εμείς αισθανόμαστε λίγο σαν το Jack Sparrow πάνω στην σανίδα. Έτσι, δηλαδή, λες τώρα ή θα πρέπει να πηδήξω από εδώ ή θα πάω πίσω να με φάνε λάχανο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ένα τελευταίο κομμάτι αναφέρθηκε από τον κύριο Γιαννακόπουλο. Δεν έχουμε, νομίζω, επαρκή επιδημιολογικά και φαρμακοεπιδημιολογικά δεδομένα. Είναι ένα πεδίο το οποίο πρέπει να ενισχυθεί. Διότι έλεγε ένας καθηγητής φαρμακολογίας από την Αυστρία, μας έλεγε, λέει, στην Ελλάδα λέει, είστε ευτυχισμένοι, γιατί όσο δεν έχετε στοιχεία, δεν έχετε πρόβλημα. Πρόβλημα ξεκινάει όταν αρχίζεις και έχεις τα δεδομένα. Τότε αρχίζουν και έχουν τα προβλήματα. Οπότε κάπου θεωρώ ότι πραγματικά η Επιτροπή πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της για να μπορεί να είναι πιο λειτουργικό και να έχει μεγαλύτερη αξία. Ένα τελευταίο κομμάτι για να το συνδέσω λίγο και με το έργο του κυρίου Σωτηρίου, το οποίο φαίνεται κιόλας τα τελευταία χρόνια πώς έχει αυξηθεί. Υπάρχει και μια άλλη οπτική. Έχει γίνει μια μελέτη, το Patient Weight, το οποίο τι μας δείχνει. Ευρωπαϊκή μελέτη, ότι στην Ελλάδα τα φάρμακα τα οποία ολοκληρώνουν επιτυχώς από αυτά που εγκρίνονται κεντρικά, από το αίμα, τις διαδικασίες αδειοδότησης, τιμολόγησης, αξιολόγησης, διαπραγμάτευσης και εντάσσεως στο θετικό κατάλογο, είναι λιγότερο από το 20% των φαρμάκων που εγκρίνονται κεντρικά. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορούμε να έχουμε φτιάξει ένα καλό πλαίσιο, να είναι λειτουργικό, να είναι γρήγορο, να έρχονται τα φάρμακα, αλλά τα περισσότερα δεν τα βλέπουμε καθόλου. Γιατί το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σφιχτό. Και αυτό είναι το μεγάλο μας άγχος. Να μπορούν να έρχονται οι θεραπείες στους ασθενείς, οι οποίες πολλές φορές δεν τις βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.